Σας προσορίζουμε τα γέννη της έκθεσης αρχαιακού και φωτογραφικού ρήπου, αφιερωμένου στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, με τίτλο Πρέβεζα 1912-2012. Θα θέλαμε επίσης να καλωσορίσουμε ιδιαίτερα τους κυρίους από το Δίκτυο Ενεργοποιημένων Πόλεων Πάφων, τον Δήμαρχο Καλαμαριάς κ. Πακοβλίδη Θεοδόσιο, τον Αντιδήμαρχο Λέζου κ. Βατό Ιωάννη, τον Αντιδήμαρχο Πάφου κ. Χρυσόστομο Ρούση, τον Δημοτικό Σύμβουλο Πάφου, κ. Σοφοκλέος Γεώργιο, τον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Καλαμαριάς Δαγμανή Πέτρο και τον Ειδικό Σύμβουλο Δήμου Λαμιαίων, κ. Τάκη Βασιλείου. Δεδομένη τη συμβολική σημασία του φετινού εορτασμού, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια ελεύθερη ζωή στην Πρέβεζα, αποφασίστηκε η έκθεση αρχαιακού και φωτογραφικού υλικού να μην κινηθεί μόνο γύρω από αυτό το σημαντικό γεγονός, αλλά να επιχειρηθεί ένας αναστοχασμός ολόκληρης της εκατονταετίας και μια αφήγηση αντιπροσωπευτικών πτυχών της ζωής στην πόλη. Έτσι, επιλέχθηκαν 14 θεματικές ενότητες και επιχειρήθηκε η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχρονική αναβαράστασή τους. Οι θεματικές ενότητες που επιλέχθηκαν, πέρα από την κριτική της απελευθέρωσης της πόλης, άφτονται των πτυχών της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της και κινούνται γύρω από τους παρακάτω άξονες. Πρώτος άξονας, η κομβική γεωγραφική θέση της Πρέβεζας που περιλαμβάνει δύο ενότητες, το λιμάνι και τις μεταφορές. Δεύτερος άξονας, οι οικονομικές και παραγωγικές δυνατότητες της Πρέβεζας. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τον πρωτογενή τομέα παραγωγής με τη γεωργία, την τροφή και την αερία και τον δευτερογενή με την βιομηχανία. Από τον τριτογενή τομέα επιλέξαμε την παρουσίαση τεχνολογίων που αφορούν στην ιστορία της εκπαίδευσης. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω όλους σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή εκδήλωση. Ιδιαίτερα όμως θέλω να καλωσορίσω τον φίλο Δήμαρχο της Καλαμαριάς και τους φίλους αντιδημάρχους των Δήμων Λέσβου, Λαμιαίων και Πάφου, οι οποίοι τιμάνε με την παρουσία τους την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης μας και τα 100 χρόνια ελευθερίας και ένταξης της Πρέβεζας στην ελληνική επιτάφεια. Το 2012 είναι χρονιά ορόσημο και αφετηρία για την Πρέβεζα. Πρέβεζα 1912-2012. 100 χρόνια ελευθερίας. Ένας αιώνας σύγχρονης ιστορίας. Σε αυτή την ιστορική επέτειο, η πόλη μας θυμάται και τιμά το παρελθόν της. Αναδεικνύει το παρόν και οραματίζεται το μέλλον. Οι ιστορικές πηγές που καταγράφουν την ιστορία της Πρέβεζας είναι πολλές και αξιόπιστες. Όπως ιστορικά κείμενα, έργα τέχνης, αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό. Η έκθεση αυτή του αρχαιακού και φωτογραφικού υλικού μας φέρει μνήμες από την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της πόλης μας. Μέσα από την καταγραφή και την ανάδειξη αυτού του υλικού, στόχος είναι να μας καταστήσει όλους κοινωνούς, μελετώντας και αξιοποιώντας αυτό το σπάνιο πολιτιστικό και ιστορικό θησαυρό. Θέλω ιδιαίτερα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν και κατόρθωσαν να διασώσουν, να διατηρήσουν, να μελετήσουν και να καταγράψουν στοιχεία του παρελθόντος πριν τα καταπεί ο χρόνος και η λύπη. Αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο την ιστορική μνήμη. Γιατί το μέλλον ενός τόπου, για να είναι ευβίωνο, απαιτείται οι μνήμες να διατηρούνται ζωντανές. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους προσέφεραν το υλικό. Αυτούς που με μεγάλη επιμέλεια, έρευνα, εντοπισμό, συλλογή και ταξινόμηση διέσωσαν όσα θα δούμε στη συνέχεια σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή έκθεση και αφορούν
την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της πόλης μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους πρεβεζιάνους ζωγράφους που φέρνουν τα έργα τους στον επάνω όροφο, καθώς και τα μέλη της φωτογραφικής δέσης Πρέβεζας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω αυτοί που μας παραχώρησαν το αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό και είναι φορείς και ιδιώτες. Να ευχαριστήσω τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία μου Πρέβεζας, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού και Γενικού Επιτελείου Στρατού, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολης, Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας, Κοροδία Πρέβεζας Αρμονία και τους συμπολίτες μας Ιωσήφ Ζιώκα, Γιώργο Κούρτη και Βικτωρία Παπαγεωργίου Τζούδου. Να ευχαριστήσω επίσης όλα τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εορτασμού για τη συγκέντρωση αυτού του υλικού. Τη Ζωή Γέρου, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, τον Πέτρο Αρταβάνη, Υποστράτη Γονεκοστρατεία, τον Ιωσήφ Ζιώκα, Φιλόλογο, τον Νίκο Καράκολα, Πρόεδρο του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολης, τον Σπύρο Λάμπρο, υπεύθυνο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τον Σπύρο Σκλαβινίτη, διδάκτορα ιστορίας και προϊστάμενο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τον Λάζο Συνέσιο και την Ελένη Συνεσίου Φιλόλογο. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Σπύρο Λάμπρο για την γραμματιακή υποστήριξη και τον συντονισμό της Επιτροπής, τον Νίκο Καράμπελα και τον Σπύρο Σκλαβινίτη για την επιλογή των φωτογραφιών και την επιμέλεια συνοδευτικών κειμένων. Και ιδιαίτερα και οι κυρίες που κόπιασαν πάρα πολύ για αυτήν την έκθεση, την κυρία Δίνα Μωραϊτή και τη Βασιλική Σαρή για την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, εγκαινιάζομαι σήμερα την έκθεση αρχαιακού και φωτογραφικού υλικού που φιλοξενούνται σε αυτό το ανακοινισμένο κτίριο της οικίας Αθανασιάδη, που φέρει σήμερα το όνομα του μεγάλου ζωγράφου Γιάννη Μόραλη. Ευχόμενος ειλικρινά ο χώρος αυτός να φιλοξενεί σε μόνιμη βάση έργα τέχνης, πρεβεζάνων καλλιτεχνών, καθώς και κάθε ιστορικό και πολιτιστικό υλικό που θα θυμίζουν σε κάθε επισκέπτη την ιστορική διαδρομή της Πρέβεζας. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον. Ενώ υπάρχει λίγο, όπως δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει.